Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕ και στον Art FM στους 90,6. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα μαζί σας έως τις 2.30 το μεσημέρι. Όλοι μαζί, μια παρέα, επικοινωνούμε, ποικιλοτρόπως, επικοινωνούμε μέσω του 54344 γράφοντας ΕΠΑΜ κενό και το μήνυμά σας. Επίσης το 2194-07000 ή μέσω του email εκπομπή αε@gmail.gr. Και να ξεκινήσουμε με τις καλές ειδήσεις, συγχαρητήρια. Έχουμε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Ποιοι έχουμε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης? Α, δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης. Δηλαδή το έχουμε πάρει κι εμείς. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άρα δηλαδή όλοι εμείς για τη συμβολή της στην ειρήνη το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, το πήρε, μάλιστα. Ο Μπαρόζο, για την ολοκλήρωση. Ποιος είναι ο που θα το παραλάβει? Ποιος θα το παραλάβει, δεν ξέρω, θα πάνε πολύ. Νομίζω ότι ο Σούλτς είναι ο πρώτος που έχει κάνει μια δήλωση. Θα τη βρούμε τώρα εδώ να τα πούμε. Γιατί τώρα μόλις έγιναν τα πράγματα, είναι φρέσκα. Έτσι. Λοιπόν. Και εγώ μπήκα να πω μια καλή είδηση, παιδί μου, να ξεκινήσουμε όμορφα. Το 1933, άνθρωπος του έτους, ανακηρύχθηκε ο κύριος Αδόλφος Χίτλερ, μόλις εκλεγείς στο αξίωμα του επιλογή. Είδες που είσαι κακός τώρα. Όχι, τι πήγες και θυμήθηκες το 1933. Τον ανέδειξε το Time Magazine. Ναι, τότε φάει. Ακόμη δεν υπήρχε ο Νόμπελ να τον αναδείξει, αλλά οπωσδήποτε αν υπήρχε θα είχε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Χίτλερ. Ναι. Και οπωσδήποτε, εάν αποδεχόταν η Χιτλερική Γερμανία να είναι μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, η Κοινωνία των Εθνών θα τον είχε κάνει πρόεδρο της, όπως θα τον είχε κάνει και αν ζούσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, είναι στη βασική λογική, κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, τον επόμενο χρόνο ελπίζω να, ο κύριος Νετανιάχου να μην χάσει το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει σκοτώσει περίπου όσους και ο Χίτλερ, οπότε γιατί να μην πάρει και το Νόμπελ Ειρήνης. Και εγώ που ήρθα να δω μια καλή είδηση, ρε παιδί μου, πώς την απαξίωσες έτσι τώρα? Δεν την απαξίωσα, απλά τη σχολίασα. Να χαρούμε που πήραμε το Νόμπελ Ειρήνης δηλαδή και εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι ήταν και μια κάτι που συζητεί το πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, για να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ περίεργο στη στιγμή που το παίρνει και για τους λόγους δηλαδή που το που τσαπωνίμεται, έτσι. Παρεμπιπτόντως. Για τη συμβολή της, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει. Παρεμπιπτόντως, λέω τώρα. Εγώ σχολιάζω τώρα. Ναι. Πώς το λένε, ανασκάπτω τα ιστορικά μου, τις ιστορικές μου γνώσεις και λέω. Αυτός ο κακομοίρης ο Νόμπελ, ας πούμε, αφού σκότωσε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκανε μια τεράστια περιουσία πουλώντας εκρηκτικά σε όλους τους εμπολέμους, μετά αποφάσισε με τα θάνατο να εξηλαιωθεί. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι σημαίνει τους περισσότερους από αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον, τα Νόμπελ δεν δίνονται σε κράτη ή οντότητες, δίνονται σε φυσικά πρόσωπα. Ναι. Πώς ακριβώς πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Νόμπελ? Υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα. Α, εξέλιξη. Μέσα στα έτη που έχουν ακολουθήσει, λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη. Ένα δεύτερο είναι ότι ο Νόμπελ στη διαθήκη του, ειδικά για το Ίδρυμα Νόμπελ, προέβλεπε μόνο τα Νόμπελ Ειρήνης. Και η λογική ήταν ακριβώς αυτή. Μια και σας σκότωσα, να, τώρα θα πληρώσω για να, για να προωθήσω τους ανθρώπους που προάγουν την ειρήνη. Να. Την παγκόσμια ειρήνη. Να. Πώς βρέθηκαν τώρα να βγαίνουν και άλλα Νόμπελ, όπως ας πούμε Νόμπελ Οικονομίας, Νόμπελ Λογοτεχνίας, Νόμπελ Κράτο Λογοτεχνίας και Τεχνών γενικά. Εντάξει, γίνεται μια μπίζνα τώρα, βέβαια, Δημήτρη. Αυτό λέω. Είναι μια μπίζνα τεράστια. Λέω να το ξέρουν οι άνθρωποι, λέω όσοι μας ακούνε, να μοιραζόμαστε ιστορικές γνώσεις, δεν είναι? Σωστό αυτό, εντάξει. Να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα από μόνο δηλαδή αυτό... ακόμη και του Νόμπελ, πώς θα το πούμε, η επίγονη του Νόμπελ, ο βασιλιάς κυρίως της Σουηδίας, και η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας αποδείχτηκαν πιο απατεώνες από τον Νόμπελ, παρά το γεγονός ότι τον Νόμπελ σκότωσε ένα καρό. Δηλαδή είναι πιο λαμόγια, ας πούμε. Σου λέει, κάτσε τώρα, αφού πήραμε τα λεφτά εδώ, κάτσε, το κανονίσουμε το θέμα. Λοιπόν, εγώ σου λέω, έχει μεγάλη πλάκα, να μου επιτραπεί έτσι αυτή η έκφραση, το γεγονός ότι απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται... Καταραίει. Αυτό θέλω να πω, ότι εντάξει παιδιά, είναι λίγο τραγελαφικό όλο αυτό. Όλα γενικά τα Νόμπελ είναι τραγελαφικά, αν τα πάρεις ένα προς ένα.
σπάνια μπορείς να δεις Νόμπελ το οποίο αξίζει. Ναι. Ή τουλάχιστον όχι το Νόμπελ να αξίζει, ο άνθρωπος τον οποίο απονέμεται για κάποιο λόγο να αξίζει. Mm-hmm. Είναι σπάνια, μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού. Ναι. Λοιπόν, σε όλα τα Νόμπελ αυτό ισχύει. Τα χειρότερα βέβαια Νόμπελ από όσα απονέμονται, και τα λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί είναι τα Νόμπελ που παρακολουθώ κατά κύριο λόγο, είναι τα Νόμπελ ειρήνης. Δεν υπάρχει σφαγέας που να μην έχει πάρει Νόμπελ ειρήνης. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει σφάξει περισσότερους, οπότε αυτό είναι λίγο αντίστροφα. Ναι. Αφού σταμάτησε στα μερικά εκατομμύρια, να μην του δώσουμε και ένα Νόμπελ ειρήνης. Να τον επιβραβεύσουμε ότι σταμάτησε εκεί. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι στην οικονομία. Όπου δεν υπάρχει άσχετος, άσημος και παντελώς άγνωστος στα οικονομικά της, στην οικονομική επιστήμη, που να μην έχει πάρει Νόμπελ οικονομίας. Δηλαδή, με εξαίρεση κάτι στενούς, πολύ στενούς οικονομικούς, ακαδημαϊκούς κύκλους, mm-hmm. που ξέρετε είναι παρέες. Εγώ προωθώ εσένα και εσύ να με προωθείς εμένα και τα λοιπά, όπου κινούνται τα κείμενά τους, οι δεν έχουν καμία αξία. Αυτό είναι πάντα. Ήταν και εκπομπή αυτή. Ναι, 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 διότι αυτός που την έκανε ξέρει από πρώτο χέρι πώς ακριβώς γράφεται η ιστορία από τις παρέες. Λοιπόν, γι' αυτό είναι, αν τους πιάσετε ένα προς έναν, mm-hmm. Απλά κατά καιρούς έβγαζαν κάποιους ανθρώπους που ήταν γενικά περισσότερο γνωστοί στο ευρύ κενό, mm-hmm. ώστε να αθωώσουν όλες τις άλλες επιλογές ή να λειτουργήσουν σαν άλλο. Όπως για παράδειγμα το Νόμπελ του Στίγλιτς. Ο Στίγλιτς δεν είναι οικονομολόγος. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι θεωρείται οικονομολόγος. Mm-hmm. Όχι, είναι οικονομικός, είναι οπαδός ενός οικονομικού ρομαντισμού. Ο οποίος έχει πεθάνει ήδη από την εποχή του είδες τι κάνεις. Εμπόδισα να θυμηθώ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ στην πορεία. Τώρα έτσι όπως το λες εδώ θα λέει να κανένας ότι ναι, βάζω εμπόδια εγώ εδώ. Λοιπόν, όχι αστεία. Λοιπόν, το Σισμοντή Ντε Σισμοντή είναι το 1843, ο εκπρόσωπος του οικονομικού ρομαντισμού εκείνη την εποχή αντιμετωπίζει στα 1825-1843, πέθανε αν θυμάμαι καλά, το 1825 αντιμετωπίζει την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και τρελαίνεται ο άνθρωπος, Ελβετός ήταν ο οικονομολόγος αυτός, ναι. Τρελαίνεται ο άνθρωπος, πως είναι δυνατόν μια κλασική παραδοχή, μια κλασική οικονομία της αγοράς να παράγει τέτοια μιζέρια, τέτοιο πρόβλημα, και τι έκανε, προσπάθησε να καταγράψει, και χάρη σε αυτόν έχουμε την καλύτερη καταγραφή της πρώτης μεγάλης βιομηχανικής κρίσης που δέχεται σε αυτό που λέμε οικονομία της αγοράς ή καπιταλισμός. Από τότε πέθανε το άθλημα αυτό, μας τελείωσε το Σισμοντή. Ήταν ένας, και τον ονομάσαν οικονομικό ρομαντισμό, γιατί δεν είχε να προτείνει τίποτα, δεν είχε να πει τίποτα, απλά έλεγε γιατί η οικονομία της αγοράς να παράγει τόση μιζέρια. Τελεία. Ναι, αυτό. Αυτό. Μάλλον ερωτηματικό, ναι. Ας πούμε, ρητορικό. Καμία, και δεν έδωσε ποτέ καμία απάντηση. Δεν έδωσε ποτέ καμία απάντηση. Έτσι περιεχομένου, ναι, και ούτε. Ο άνθρωπος σοκαρίστηκε. Ήταν, ο παδός της κλασικής πολιτικής οικονομίας, Άνταμ Σμιθ και τα ρέστα. Όπου βεβαίως θεωρούσαν ότι ήταν αδιανόητο μέσα στα κλασικά σχήματα να υπάρξει κρίση, παρά μόνο εάν υπήρξε επέμβαση απ' έξω. Δηλαδή αν κάποια δύναμη εξωτερική του συστήματος στρέβλωνε το σύστημα της οικονομίας και έτσι μόνο παραγόντουσαν οι κρίσεις. Αλλά τελικά επανέρχονταν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όταν έσκασε η μπόμπα το 1825, όπου ήταν ένας συνδυασμός αγροτικής, βιομηχανικής, εμπορικής και βιομηχανικής κρίσης στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην κυρίαρχη οικονομία του, στην κυρίαρχη οικονομία παγκόσμια εκείνη την εποχή, και μετά επεκτάθηκε και στη Γαλλία, εκεί τη γνώρισε ο Σισμοντή και μετά πήγε στην Αγγλία και την μελέτησε, εντυπωσιάστηκε από την αθλειότητα, τη φτώχεια, τη μιζέρια και την καταστροφή που έφερε αυτή η κρίση. Και το πρώτο πράγμα που είπε ότι είναι αδιανόητο να θεωρούμε ότι, δεν μπορούν να, ότι αυτό το πράγμα είναι εξωγενές περιστατικό, δηλαδή δεν είναι εσωτερικό της λειτουργίας του συστήματος, αλλά είναι εξωγενές. Αυτό μόνο. Δεν απάντησε όμως στο γιατί είναι εσωγενές, δηλαδή είναι οργανικό στοιχείο, ναι, αυτού του πράγματος. Απλά εντυπωσιάστηκε. Γιατί αυτός ήταν, όπως όλοι οι κλασικοί οικονομολόγοι, κλασικοί με τη μαρξική έννοια, κλασική, και όχι με τη χιδεο,
με τη χιδαία έννοια που είναι τα σύγχρονα εγχειρίδια. Δηλαδή Adam Smith, από τον William Petty μέχρι τον David Ricardo McCulloch, με τα Vias Mill, τους δύο Mills. Αυτοί οι κλασικοί ήταν βαθύτατα ανθρωπιστές, με τη λογική του διαφωτισμού ανθρωπιστές. Και έτσι τα σχήματα τους, τα οικονομικά τους σχήματα, έπρεπε να υπηρετούν βασικές ανθρώπινες αξίες, έστω και αν η εσωτερική οικονομική λογική των σχημάτων τους δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτές τις ανθρώπινες αξίες. Γι' αυτό και ο Adam Smith έλεγε η παρέμβαση της, του απομηχανής θεού, δηλαδή του αόρατο χεριού. Α, ναι. Έτσι, και μια σειρά. Αυτός λοιπόν ο σημαντής μοντέλος Ελβετός. Αυτό που πιστεύουν πολλοί Έλληνες σήμερα, ότι κάποιο χέρι θα μας σώσει. Θα έρθει αόρατο κάποιο. Εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέει το τραγούδι. Κάποιο χέρι, κάποια αυγή θα μας κόψει από αυτή τη ζωή. Ναι. Αυτό θα συμβεί, εάν δεν πάρουμε μέτρα και όχι από μηχανής θεός που θα μας λοιπόν, σώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, να τελειώσουμε έτσι τη μικρή εισαγωγή περί πολιτικής οικονομίας. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ακριβώς αυτού της θεωρίας και εντυπωσιάστηκε με αυτό που είδε. Μάλιστα, ένας από αυτούς που ζούσε εκείνη την εποχή και εντυπωσιάστηκε με πολύ μεγαλύτερο κεφάλι της πολιτικής οικονομίας από ότι ο Σεισμοντισμοντή ήταν ο David Ricardo. Ο David Ricardo, μια φοβερή φυσιογνωμία στην οικονομία, στην ιστορία της οικονομίας, γιατί ήταν και ο μόνος οικονομολόγος που έγινε πάμπλουτος ακριβώς μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας και όχι επειδή ήταν λαμόγιο, όπως είναι στις μέρες μας, συνηθίζεται στις μέρες μας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, που δεν ήταν οικονομολόγος στην ουσία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος, που ερχόταν από μια ισπανοεβραϊκή οικογένεια, η οποία την κοπάνησε από την Ιβηρική όταν τους διώξανε, και η περιουσία τους διαμορφώνονταν διαχειριζόμενη ομόλογα κρατικού χρέους Βρετανίας στο χρηματιστήριο της Βρετανίας. Τον διώξανε όταν ήταν 18 χρονών, γιατί ερωτεύτηκε μία Εβραία. Οπότε, το οποίο θεωρήθηκε casus belli για την οικογένειά του και τον αποκληρώσανε. Αυτός μέσα σε 2 χρόνια είχε φτιάξει τη διπλάσια περιουσία από ό,τι είχε η οικογένειά του, αποδεικνύοντας την τρομακτική τον τρόπο που κατανοούσε τα πράγματα. Και όταν έφτιαξε μια τεράστια περιουσία λοιπόν, και την ευφυΐα του, ναι, σταμάτησε να ασχολείται με τα πράγματα και άρχισε τότε να σπουδάζει. Το πρώτο πράγμα που σπούδασε ήταν ιατρική, έτσι για την πλάκα του, δηλαδή. Σπούδασε ιατρική και μετά ασχολήθηκε με την οικονομία, με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο βασικός θεωρητικός θεμελιωτής της άποψης ότι αν λειτουργεί ορθολογικά η οικονομία όπως το σχήμα περιγράφεται με βάση τις νομοτελείες της, δεν κινδυνεύει από οικονομικές κρίσεις. Παρά μόνο εάν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στο σύστημα. Το σύστημα από μόνο του όμως είναι ικανό να επαναφέρει την ισορροπία. Αυτό έλεγε ο David Ricardo. Μέχρι που του ήρθε τα μπλάς με την κρίση του 1825. Η κρίση αυτή που δεν αντιμετωπίστηκε βεβαίως από τον David Ricardo, ένα στα τελευταία του, αλλά από την ελληνογραφία του ξέρουμε ότι άλλαζε απόψεις, όπως όλοι οι ιδιοφυείς επιστήμονες, έστω και αν όταν πέφτουν έξω έχουν ακριβώς, δεν είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, και ακριβώς αυτό το ιδιαίτερο του επιστήμονα, ότι όταν αντιλαμβάνεται το σχήμα του δεν ερμηνεύει, πετάει το σχήμα, δεν πετάει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, και τότε οι μαθητές του, γιατί είχε μια προσωπική σχολή, δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια, απλά ήταν μια προσωπική σχολή, ήταν ένας κύκλος. Ναι. Οι μαθητές του έφτιαξαν την περίφημη σοσιαλιστική σχολή Ricardo, όπου πλέον χρησιμοποίησαν τα σχήματα ερμηνείας του Ricardo υπέρ σοσιαλιστικών συμπερασμάτων. Δηλαδή, λέγανε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, ας πούμε, να έχουμε ένα σύστημα ελευθερίας αγοράς, ας πούμε, και να καταδυναστεύεται ο άνθρωπος, άρα πρέπει να δούμε πώς προασπίζουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Να βάλουμε πρώτα τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το σύστημα. Ήταν ο Γκρέι, ο Μπρέι, ο Μακκάλοχ σε μεγάλο βαθμό, και άλλη κίνηση σχολής εξαιρετική. Απέναντι σε αυτούς ξεκίνησε μια θρησκευτική αντιμεταρρύθμιση στους χώρους πολιτικής οικονομίας, όπου έπρεπε να θαυτεί οπωσδήποτε όλο το έργο των κλασικών οικονομολόγων.
γιατί αναγκαστικά οδηγούσε σε ανθρωπιστικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Σε μια απάνθρωπη οικονομία, το να έχεις μια ανθρωπιστική επιστήμη για την αναλύει, δεν νοείται. Έτσι, έτσι τα λίγα. Όχι, τα λίγα ελπίζω και τα λίγα. Να... Τα αρκετά σημαντικά. Ήταν ωραία αυτή η εισαγωγή σήμερα. Ήταν διαφορετική τέλος πάντων και όχι τετριμένη με αυτά που είδες τώρα, μια αφορμή, ένα Νόμπελ που στάθηκε να κάνουμε όλη αυτή την ωραία αναδρομή. Έχει μια σημασία, απλά θέλω να το πω, ας πούμε, επειδή εντάξει, πολλές φορές μας παίρνει και εμάς από κάτω ο σχολιασμός επικαιρότητας, σε βαθμό που και εμείς οι ίδιοι, τουλάχιστον τον εαυτό μου, δεν θέλω να γενικεύω, πιάνει τον εαυτό μου πολλές φορές να κατατρίβεται με αθλειότητες της καθημερινότητας, χωρίς τουλάχιστον. Και αυτό το πράγμα είναι και ψυχοφθόρο και για σένα, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Δηλαδή, εντάξει, τι προσφέρει στην κοινωνία, δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει. Ε, βέβαια. Τα καταλαβαίνει. Ναι, και το θέμα είναι, δώστε σε έναν ευρύτερο ορίζοντα. Δώστε την ανάσα της ζωής. Την αναπνοή που πρέπει να χρειάζεται. Ότι δεν είναι περιορισμένη, έτσι. Ναι, είναι μια μιζέρια. Σε ένα κύκλο μιζέριας όπου όλα απαξιώνονται και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και να σου πω και για όσες χώρες το έχουμε, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω γιατί. Δεν φταίει η Γεωργία, όχι μόνο δεν φταίει η Γεωργία, πολλές φορές λόγω της δικής μου φλιαρίας περβαίνω σε κάθε όριο. Να ζητήσω συγγνώμη λοιπόν από τους ακροατές για κάθε φορά που. Γιατί πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Την παγίδα δηλαδή του ότι η εξαθλειωμένη καθημερινότητα, η μίζερη καθημερινότητα, σε σπρώχνει και σένα σε μια μίζερη, πώς να το πούμε, ένα μίζερο σχολιασμό της μίζερης πραγματικότητας. Με μια αναπαραγωγή μιζέριας άνευ προηγουμένου. Εγώ δεν νομίζω, δεν συμφωνήσω μαζί σου ότι γίνεται μίζερη εδώ. Μίζερο σχολιασμό. Όσες φορές, ρε παιδί μου, το έχουμε υποστεί. Έχουμε... Ζωντανός γίνεται. Σωστό είναι αυτό. Φεύγουμε και από τα δεδομένα, ξέρεις, τα κλασικά που κάποιοι. Που ξέρεις ότι μια είδηση, ξέρεις πολύ ακριβώς πώς θα την ακούσεις. Μια είδηση παίζεται όλη την ημέρα στα περισσότερα ραδιόφωνα, ενώ σε εκπομπές, όχι σε δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, οι περισσότερες εκπομπές ασχολούνται με ποιο θεωρούν το θέμα της ημέρας και το σχολιάζουν, υποτίθεται, ο καθένας με τον τρόπο του. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, να αυτό θα ήταν μιζέρια, να ασχοληθούμε και εμείς με το τι έγινε χθες στο θέατρο και με όλο αυτό το φαινόμενο που εμείς έχουμε ασχοληθεί. Το χειροστάσιο. Το χιτήριο. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί και όλα αυτά. Εντάξει, εμείς τα έχουμε σχολιάσει πολύ πριν γίνουνε. Ναι. Και έχουμε πει ότι όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Οπότε τώρα θα κάνουμε τους έκπληκτους. Όπως δεν αφορά και τον ελληνικό λαό. Δεν θα κάνουμε τους έκπληκτους, ούτε θα πούμε. Και τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει γιατί οι σατανιστές προσπαθούν να παρουσιαστούν ότι είναι πιο θρησκόληπτοι από τους θρησκόληπτους. Αυτό αφορά αυτούς και όσους τους ακολουθούν. Και τη δικαιοσύνη που δεν κάνει το έργο της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Εδώ πάσχει ο λαός, ας πούμε, από πολύ πιο στοιχειώδη πράγματα. Έτσι. Πάντως έχει μια σημασία να σχολιάσουμε αυτό το περί νησιών, επειδή το άκουγα και πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτή η ιστορία βάστηκε σε χθες έτσι. Με τον κύριο Μοσορούλη και. Ναι. Από την αρχή της κρίσης είναι φανερό ότι τα νησιά είναι στο στόχαστρο των δανειστών της χώρας. Δηλαδή, τόσες φορές που έχει επανέλθει το θέμα, έχει καταντήσει αηδία. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, ο καθένας θυμάται τα πράσινα νησιά του κύριου Παπανδρέου. Ναι. Σωστά. Σε μια ανάλογη παρουσία με την κυρία Μέρκελ δίπλα και τους δημοσιογραφούς να ρωτάνε τι θα γίνει με τα νησιά, γιατί δεν τα πουλάτε ή δεν τα αξιοποιείτε. Ξέρετε, αξιοποίηση σημαίνει πούλημα, ας πούμε, ή το ανάποδο. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει να και μας κάνει εντύπωση για αυτό που λέγεται για τα νησιά. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία, να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το ακριβώς το ζητούμενο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα. Μοσορούλης. Ναι, ο κύριος Μοσορούλης, στους εφοπλιστές, ήταν απλά ένα είδος μπαρούφας για να δείξει ότι ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε και ολίγα την αντίσταση. Ναι. Επειδή ξέρω πώς σκέφτονται τα επιτελεία της Ευρωζώνης και της Τρόικας, η Τρόικα ποτέ δεν θα στο βάζει έτσι. Ακόμη και αν ήθελα να το πετύχει, να γίνει. Δεν θα το βάζει έτσι. Θα το βάζε με ένα πολύπλοκο τεχνοκρατικό τρόπο που θα σου οδηγούσε εκεί. Γιατί αυτό πολύ χοντροκομμένο, βέβαια, Δημήτρη, τ' άκουσα και εγώ. Θες να είναι τώρα να εγκαταληφθούν, λέει, τα νησιά με τους λίγους κατοίκους. Συγγνώμη, ερώτηση, ας πούμε. Καταρχήν, πώς μπορούν να εγκαταληφθούν, δηλαδή, τι σημαίνει. Θα εμπλακεί ο άλλος, ας πούμε, να φέρει στρατό, ας πούμε, τους ένα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τι θα γίνει, και άλλωστε, η Τρόικα έχει το εξής βασικό πλεονέκτημα. Εξαθλιώνει έναν ολόκληρο πληθυσμό. Τον οδηγεί σε γενοκτονία. Συγγνώμη, τα νησιά θα ξεφύγουν. Δηλαδή,
είναι τα πρώτα που είναι ευάλωτα. Άμα, ναι, άμα κάτσουμε και σκεφτούμε δηλαδή, που αν μειωθεί το εισόδημα, ας πούμε κατά 7,8%, 8% όπως προβλέπει ο πρωτοποσχέδιο του προπολογισμού, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Ναι. Αλλά λέω τόσο, ας πούμε. Ποιος θα πληγεί πρώτα? Οι πιο ακριτικές περιοχές της χώρας, αυτές που είναι πιο αδύναμες σε υποδομές, τα νησιά δηλαδή, που έτσι αλλιώς είναι και εχμάλωτα, δηλαδή όμοιροι των εφοπλιστών. Δεν είναι. Μα ήδη το θέμα της σύνδεσης είναι τεράστιο, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, έτσι. Δηλαδή είναι στο μισό η... Δεν το συζητάμε. Πέσει στο μισό η ακτοπλοϊκή σύνδεση με αυτό που είχαμε. Δηλαδή είναι τεράστιο ζήτημα. Απλά, αυτό. Πώς θα βγάλουν χειμώνα αυτοί οι άνθρωποι? Είναι σίγουρο ότι κάποιοι πίσω από τους εφοπλιστές, για μένα οι εφοπλιστές αυτοί δεν είναι Έλληνες. Κοσμοπολίτες είναι, ή το έχουν αποδείξει από την εποχή των καραβοκυρίων, της Ίδρας και της Πέτσας. Έτσι. Που τίναξαν στον αέρα, προσπάθησαν να, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος με τον Καποδίστρια, προσπάθησαν να το αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα άσκησης κυριαρχίας, μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Από τότε το ίδιο γιολί μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Μας έχει κοστίσει αυτή η τάξη των εφοπλιστών απίστευτα δεινά και ταλαιπωρίες και βάσανα σε αυτόν τον τόπο, χωρίς να έχει προσφέρει το ελάχιστο σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι πίσω από την Τρόικα, αλλά και πίσω από τους εφοπλιστές, όπως βεβαίως είναι δικτυωμένο και στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν κάποιοι που ονειρεύονται να δουν τα σχέδια νοικοδόμησης της Ουνδούρας που είχαμε αναγγείλει, που είχαμε πει. Θυμάσαι που είχαμε πει το σχέδιο αυτό που πέσανε Αμερικάνοι καθηγητές και όλες αυτές τις ιστορίες για να το κάνουν πρότυπο ανάπτυξης ενός νέου Χονγκ Κονγκ, μιας νέας Σιγκαπούρης στην Ουνδούρα. Ναι. Τι καλύτερο να δουν μια μίνι Σιγκαπούρη ή μια μίνι Ονδούρα ως προς τα νομικοδιοικητικά τους χαρακτηριστικά στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή πού θα βρουν καλύτερη ευκαιρία? Όπου εκεί έρχεται και ο ρόλος της Τουρκίας, Ελλάδα. Όλα, παντού. Όλα μαζί, δηλαδή. Ελεύθερο Αιγαίο, ελεύθερο Αιγαίο, όπως θέλει ο κύριος Μεμαράκης. Αυτό που λέγαμε χθες. Ελεύθερο Αιγαίο, ελεύθερο Αιγαίο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Εκεί. Εσύ είσαι επικίνδυνος, γιατί αυτό δεν το έχουν σκεφτεί. Δεν πρέπει να τα λες όλα όσα σκέφτεσαι. Μόνο δυστυχώς δεν είμαι επικίνδυνος. Δυστυχώς, επειδή έχω αρκετή επαγγελματική εμπειρία από αυτού του τύπου και πώς σκέφτονται. Αυτές τις ιδέες. Ξέρω πώς σκέφτονται. Έτσι. Και ξέρω ότι οι πρώτοι που θα ενδώσουν είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες, όχι οποιοδήποτε, αυτό το αφάν κατέ των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι διαπλεγμένοι με το πολιτικό σύστημα και λαιλατούν επί δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο. Παρά το γεγονός ότι φτιάχνουν κοινωνικά παντοπολία, όλοι μαζί μπορούμε να μην μείνει κανείς χωρίς φαίνα πια το φαγητό. Ένας από τους μεγαλύτερους, ένας από τους μεγαλύτερους κερδοσκόπους που πέρασε από αυτό το από αυτή τη γη είναι ο Συγκρός. Ναι. Τι μας άφησε πίσω του? Την Εθνική Τράπεζα και τα Ιδρύματα Συγκρού. Και τα Ιδρύματα. Ναι, τα φιλανθρωπικά. Αφού λέει λάτσε αυτόν τον τόπο, μόνο στο όνομά του, μόνο από τα λαβρεωτικά, γιατί έχει μπλέξει σε τρομακτικά σκάνδαλα σε όλη του την καριέρα, μόνο από τα λαβρεωτικά έχει πάνω από 200.000 αυτοκτονίες στο ενεργητικό του αυτός. Μάλιστα. Ο τύπος. Αλλά φιλάνθρωπος, ευεργέτης. Έτσι το θυμούνται τώρα. Οι νεότεροι σου λέει βλέπουν ευεργέτης, μέγας ευεργέτης. Δεν ξέρω την ιστορία σου λέει για να το λέμε, είναι μέγας ευεργέτης. Κάτι πολύ καλό μας έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό λέω. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε σε άλλη εκπομπή. Να είμαστε ψηλιασμένοι για τα νησιά, αλλά μην μασάμε τώρα και οτιδήποτε λέγεται. Δηλαδή, εντάξει, κύριε Μουσουλίδη, πώς το λένε αυτόν. Μουσουλίδη. Τέλος πάντων, έχω πρόβλημα με τα ονόματα. Λοιπόν, με φάτσες όμως δεν έχω πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω φάτσες. Συγκεκριμένα ονόματα, γιατί τώρα μην μου πεις έχεις πρόβλημα τα ονόματα, πριν μας είπες τόσα ονόματα. Μια χαρά, με ιστορικά ονόματα δεν έχω. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, άστο. Λοιπόν, λοιπόν, απλά μην, εντάξει. Ναι, επειδή μην έτυχε, έτυχε να συζητήσω και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και είναι στα επιτελεία που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις μέσα εισαγωγικά με την Τρόικα, μου είπαν τέτοια προδόση δεν υπήρχε. Απλά αυτό που υπήρξε ήταν το γνωστό. Τι τα θέλετε τόσα νησιά, ας πούμε, γιατί δεν κάνετε έναν ειδικό, ας πούμε, με τέτοια ειδική ρύθμιση και νησιά, ας πούμε, μέχρι 150 κατοίκους να δοθούν ειδικά προνομιακά, ειδικές προνομιακές διατάξεις που αφορούν πολεοδομία, διοίκηση, υποδομές και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε οι ιδιώτες επενδυτές να τα αναμορφώσουν. Αυτό τους είπα. Να. Εντάξει, αλλά ο τύπος για να το παίξει
Δεν είναι και καλά τα αγγλικά και έτσι, του, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, αντίσταση και έτσι, ας πούμε. Εμείς δεν θα ανεχτούμε να τους εκενώσουμε. Να τους υποδουλώσουμε, ναι. Να τους εκενώσουμε ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, και έτσι το παίζουμε και μάγκες. Το κλασικό κόλπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή ΑΕ. Για μία ώρα ακόμα μαζί, έως τις 2:30. Οπότε επικοινωνείτε μαζί μας για να μας στέλνετε διάφορα ερωτήματα στα οποία, όπως έχετε δει, απαντάμε. Και σε διάφορα έτσι ζητήματα που θέτετε και θέλετε να αναλύσουμε. Μας στέλνετε λοιπόν μήνυμα SMS γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54344. Να πάρουμε μια μουσική ανάλυση για να επανέλθουμε στα ζούμερα θέματα που έχουμε να αναλύσουμε. Ένα κλασικό κομμάτι. Λοιπόν, έτσι κλασικά εδώ εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας το 54344, ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας. Θέλω να σου πω ότι ήδη έχουν πέσει τα πρώτα μηνύματα που σου λένε ότι μη ζητά συγγνώμη, λέει, για φλιαρία, γιατί εμείς μαθαίνουμε. Δεν φλιαρείς. Ναι, όχι, ναι. Για, εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει όλους αυτού του τύπου η φλιαρία. Δεν ξέρω, διαβάζω τα μηνύματα όμως. Ναι, εγώ ζητάω περισσότερο συγγνώμη για τις εκρήξεις τιμού που υπάρχουν μερικές φορές. Και τα πολύ έντονα σχόλια για συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρίως βέβαια της πολιτικής, ποτέ δεν σχολιάζω απλούς ανθρώπους. Και ο λόγος, όχι γιατί το παίρνω πίσω αυτά που έχω πει, με κανέναν τρόπο, μπορώ να πω πολύ χειρότερα από αυτά, να είστε σίγουροι, αλλά δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να μοιράζεται αυτού του τύπου την αντιπαράθεση με πολιτικούς μηχανισμούς. Το ξέρω, το σκέφτομαι μετά και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, πάλι παρασύρθηκα. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύ απλό, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε επαγγελματίας του είδους. Αυτό δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Όχι μόνο και πολιτικός. Για να παίζεις μέσα σε κάποιους κανόνες. Σε κάποιους κανόνες και σε αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού του στημένου. Απλά επειδή ζω, ας πούμε, μια έντονη πραγματικότητα καθημερινή και την αντιμετωπίζω πολλές φορές όπως ο απλός Έλληνας πολίτης. Με το ICT, ας πούμε, που σου βγαίνει πολύ αυθόρμητα επάνω. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, κάποιους. Ας πούμε, μου έστειλε ένας φίλος, μάλλον από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λέει, γιατί το ΕΠΑΜ, ας πούμε, δεν πήγε όλοι μαζί, ας πούμε, να πάμε κτλ. Σας πληροφορώ ότι επί δύο μέρες γινόντουσαν συνεννοήσεις να πάμε όλοι μαζί. Στη διαδήλωση να πάμε όλοι μαζί. Και δεν έγινε κατά το τόσο. Θα σας πω απλά το γιατί δεν έγινε κατά το τόσο, δεν το θέλω να το σχολιάσω. Γιατί η ηγεσία των ανεξάρτητων Ελλήνων αποφάσισε ότι πρέπει να πάει απόμερα κάπου να μαζέψει τους ανθρώπους της για να μπορεί να φανεί. Και όλας, γιατί μέσα εκεί στον κόσμο που υπήρχε δεν θα φαινόταν. Όπως έγινε στη μεγάλη απεργία που έγινε την προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες, όπου πραγματικά δεν φάνηκε. Δηλαδή με την έννοια πια ξεχωρίζει τον μπλοκ, δηλαδή, ναι. Όλο αυτό εδώ. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε με ποια λογική και τι σκοπιμότητες υπηρετούν η κάθε επιλογή. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ούτε εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά μην νομίζετε, ας πούμε, ότι είναι όλα αυτά. Δηλαδή, γι' αυτό μερικές φορές με βλέπετε και εκνευρίζομαι και μπορεί να λέω και πέντε πράγματα παραπάνω που δεν πρέπει να τα λέω και όλα αυτά. Και με τρόπο, μάλιστα, όχι γιατί. Εγώ πάντως να λέω. Να ξέρετε, το λέω ακόμη και μερικές φορές που μου ξεφεύγουν ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι αλήθεια. Γιατί είτε το έχω βιώσει εγώ ίδιος προσωπικά, οπότε με αυτό που μάρτυρας, οπότε δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Που δεν το πιστεύεις, που είναι σημαντικό. Καλά, βεβαίως. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί αυτό, όχι, τα αυτονόητα πρέπει να τα λέμε, διότι. Ναι, μπορεί να είμαι 3.000 κακά, αλλά αυτό που δεν είμαι, δεν είμαι εκ των υστέρων προφήτης. Ναι, αυτό ναι, όχι, είναι η εμπειρία σου και η γνώση σου. Λοιπόν, από εκεί πέρα, γι' αυτό ζητάω συγγνώμη για όσους ακροατές. Μας βλέπουν ακροατές, ας πούμε, δυσανασχετούν μερικές φορές, ας πούμε, από τα ξεσπάσματα και έχουν δίκιο. Να σου πω, θέλω να σας πω ότι σας έχει προλάβει. Μας στέλνουν εξής και μηνύματα σχετικά με την ανακοίνωση της ΔΙΜΑΡ για την παρουσία των εφέδρων των ειδικών δυνάμεων στο Σύνταγμα. Λοιπόν, σας έχει προλάβει, φίλες και φίλοι, διότι εδώ πρόκειται να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ναι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κατά τη γνώμη μου είναι θέμα δημοκρατίας με αυτή την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΔΙΜΑΡ. Δεν είναι ανακοίνωση, είναι μια επερώτηση στον Υπουργό Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αποστασίας του Πολίτη, με την οποία ζητά διευκρινήσεις σχετικά με το εξής περιστατικό.
Λέει, ιδιότυπη παρέλαση εν στόλο στην πλατεία Συντάγματος. Σε 9 Οκτωβρίου, καταρχήν στην πλατεία Συντάγματος δεν ήταν η Δημάρ. Ούτε ως οργανωμένη δύναμη, ούτε οι βουλευτές της. Γι' αυτό και λέει ανοησίες. Προσέξτε. Σε 9 Οκτωβρίου, στα πλαίσια διαδηλώσεις που έλαβε η χώρα στην πλατεία Συντάγματος, ομάδα ένστολων προέβηκε σε ιδιότυπη παρέλαση στην οδό Αμαλίας, φωνάζοντας συνθήματα εθνικιστικού χαρακτήρα. Να το υπογραμμίσουμε αυτό, το εθνικιστικού χαρακτήρα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρο αν οι συμμετέχοντες αποτελούν εν ενεργεία προσωπικό του στρατού ξηράς ή είναι απόστρατοι, ενώ ενδέχεται μεταξύ αυτών να βρίσκονται και απλοί πολίτες. Λοιπόν, πρώτον, αυτό δείχνει την ποιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημάρ. Βεβαίως δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί υπογράφει η κυρία Γιάννακα. Η κυρία Γιάννακα ήταν μία από τις ηγήτριες των μνημονίων και επί Πασόκ. Ναι. Ήταν το τανική στο Πασόκ, έτσι, και ήταν αυτή που μας έλεγε ότι οι άθλοι αυτοί που κινητοποιούνται τότε που πέφταν τα χημικά σοριδών στο Σύνταγμα, όπου υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Μεσοπρόθεσμο, και ενώ αυτή ψήφιζε συνειδητά και σκόπιμα την καταστροφή της Ελλάδας και του λαού της. Δεν μου κάνει εντύπωση το ότι αυτή, εγώ απλά ρωτάω, δεν έχετε, ρε παιδιά, δυνατότητα να ρωτήσετε? Ή εξυπηρετεί άλλη ιστορία αυτή η επερώτηση? Και θα πούμε ποια ιστορία κατά τη γνώμη μου υπηρετεί. Πρώτον, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι ένστολοι που εμφανίστηκαν στην Αμαλίας ήταν η κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων. Οι άνθρωποι ούτε κρύβονταν, ούτε ήρθαν μυστικά. Ήρθαν εκεί με τη σημαία τους, με τα διακριτικά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν κοινότητα εφέδρων. Άρα δεν ήταν απόστρατη, με εξαίρεση βεβαίως τον διοικητή της κοινότητας, που είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία, προερχόμενος από τα ΟΗΚ, ο κ. Τζάκης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, και συγγνώμη αν το λέω σωστά. Λοιπόν, ένα αυτό, και δεύτερον, τα συνθήματα που φώναζαν δεν ήταν καθόλου εθνικιστικού χαρακτήρα. Όποιος ήταν εκεί κοντά ή τα άκουσε, δεν ήταν εθνικού χαρακτήρα. Δεν φώναζαν ο μόνος καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος, ούτε τέτοια πράγματα. Αυτό που φώναζαν συστηματικά, πέρα από ορισμένα συνθήματα που αφορούσαν τα πράσινα μπερέ, δηλαδή συνθήματα που αφορούσαν τις ειδικές δυνάμεις, όποιος έχει υπηρετήσει το ξέρει αυτό, δεν είναι κάτι. Και που δεν είναι εθνικιστικά συνθήματα, αφορούν, πώς το λένε, έξαση του ενθουσιασμού των υπηρετούντων συγκεκριμένη μονάδα. Όλες οι μονάδες έχουν, λοιπόν, το εθνικιστικού χαρακτήρα. Σύνθημα που φωναζόταν συστηματικά από τη συγκεκριμένη κοινότητα ήταν «Μαζί να φύγουν οι Ναζί». Αυτό θεωρεί ως εθνικιστικό, γιατί εγώ δεν άκουσα κανένα άλλο εθνικιστικό. Δεν παραθέτει όμως και συγκεκριμένα για να μας... Άρα, για να καταλάβουμε τις... Το να σηκώνει θέμα Ναζί κάποιος ένστολος κατά τη Δημάρ είναι εθνικιστική εκδήλωση. Ναι. Διότι προφανώς η Δημάρ θα ήθελε πάρα πολύ τόσο την κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων, όσο και το σύνολο των ενστόλων να ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα τότε. Αλλά επειδή όμως οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν όχι μόνο το πατριωτικό του αίσθημα, αλλά και το δημοκρατικό του αίσθημα, αναδεικνύοντας ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ο σύγχρονος ναζισμός της κυρίας Μέρκελ, που βεβαίως τη βρήκαν πολύ θετική την εξαίρετη την επίσκεψή της, πώς θα μπορούσε άλλωστε διαφορετικά έτσι να γίνει. Γι' αυτό σηκώνουν. Λοιπόν, προβάλλοντας λοιπόν την άγνοιά τους και την παραχάραξη της πραγματικότητας, όπως συνηθίζουν άλλωστε, είναι γνωστοί από παλιά αυτοί οι κύριοι, όπως και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, και να μην το προχωρήσω γιατί πάλι θα εκνευριστώ, γιατί όχι, το θυμάμαι. Να μείνουμε εδώ στο θέμα. Έχουμε φάει στη μάπα από τη δεκαετία του 80 αυτούς τους κύριους και κάποιους άλλους πολύ χειρότερα από πολύ παλιά, όταν λειτουργούσαν ως πράκτορες ασφάλειας μόνο και μόνο για να το παίζουν αριστεροί με το πρόσχημα της αριστεράς. Λοιπόν, μέσα στα ίδια τους τα κόμματα. Λοιπόν, αυτοί τώρα είναι βουλευτές και συγκυβερνώντες, οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ζητούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας του πολίτη, αυτή τη γελιότητα, ας πούμε, που έχει, να ασκηθεί δίωξη εναντίον των εφέδρων που έκαναν αυτή. Έφεραν όντως εθνόσημα. Ναι. Τα εθνόσημα, με βάση το γράμμα του νόμου, δεν μπορεί να τα φέρει έφεδρος. Μάλιστα. Έτσι, ή εν αποστρατεία. Θεωρείται ότι πίεση
στολής και αρχής. Μάλιστα. Λοιπόν, ωστόσο, αυτό το κάνανε σε ένδειξη διαμαρτυρίας και στο να καλέσουν πραγματικά το ένστολο κομμάτι του έθνους, του λαού, να τιμήσουν το εθνόσημο που φοράνε. Να συμπορευτεί με το λαό. Ακριβώς. Αυτό ήταν το νόημα της παρουσίας τους. Αλλιώς δεν θα βγαίνανε εκεί καλέσουν... στο Σύνταγμα μαζί με το λαό, θα κάνανε κάποια άλλα σκηνή. Και τι λέγανε με τη στάση τους. Ότι αν δεν το καλέσετε εσείς, αν έχετε ξεχάσει ότι φοράτε εθνόσημο εσείς, εμείς δεν το έχουμε ξεχάσει ότι υπηρετήσαμε και φορήσαμε εθνόσημο για να το τιμήσουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ήταν μήνυμα διαμαρτυρίας, πολιτικής διαμαρτυρίας φυσικά. Και πολιτική διαμαρτυρία που έβγαινε από πολίτες. Και διάλεξαν με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Αν ήταν εκεί κάποιοι οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ θα το είχαν δει. Δηλαδή θέλω να πω, θα το είχαν ίσως καταλάβει. Κινδυνεύαν από γιαούρτια υπτάμενα. Ξέρετε, όπως είναι τα υπτάμενη δίσκη, υπάρχουν και τα υπτάμενα απλά γιαούρτια. Φοβάμαι ότι η πληροφόρησή τους είναι από συγκεκριμένα κανάλια. Όχι. Ο στόχος τους είναι, επειδή είναι ευαλτή μια ζωή. Έτσι λοιπόν είναι ευαλτή και τώρα. Πρώτον, γιατί δεν τους ένιωξε ποτέ το γεγονός ότι σουλατσοφέρνει στην Ελλάδα, εκτός από τη Frontex και η ανάμειξη της Frontex σε καταστολή Ελλήνων πολιτών με δημιουργίες που έχουν στολή ελληνικού, Έλληνα αστυνομικού, έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα, συνελήφθησαν και τέτοιοι κατά τις μεγάλες διαδηλώσεις του περσινού καλοκαιριού, του 2011 εννοώ, λοιπόν, χωρίς να δοθεί συνέχεια και όλα αυτά αποσοβήθηκαν, δεν τους ένιαξε το ότι σουλατσοφέρνει στη χώρα η Gen 4 και η Euro 4 και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη μονάδα καταστολής από το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, τίποτα από όλα αυτά δεν τους ένιαξε. Έτσι, δεν τους ένιαξε το γεγονός ότι επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στελέχη της, ονομάζουν την χώρα failed state, δηλαδή αποτυχημένο κράτος, προκειμένου να δημιουργήσουν τη διπλωματική εκείνη, το διπλωματικό εκείνο περιβάλλον που να δικαιολογήσει στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα σε περίπτωση κοινωνικής εξέγερσης. Ούτε αυτό τους ένιαξε. Δεν τους πείραξε κανένα, ούτε παράδοση εθνικής κυριαρχίας της χώρας, ούτε το ξεπούλημα της χώρας, τίποτα από όλα αυτά τους πειράζει. Τους πειράζει ότι ορισμένοι έφεδροι διάλεξαν με αυτόν τον τρόπο να θυμίσουν στους μόνιμους ότι φορούν εθνόσημο και οφείλουν να το τιμήσουν. Και ο μόνος τρόπος για να το τιμήσουν είναι στην πλευρά του λαού. Στου λαού που υποφέρει και που διαδηλώνει. Αυτό το πράγμα. Αυτό τους τρομάζει. Έτσι. Δεν είναι προφανώς στην επόμενη. Τους τρομάζει να έχει ενδεχόμενο. Θα κάνουν και επερώτηση και για τους ενενεργεία. Τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία έκαναν μια εκπληκτική μαχητική διαδήλωση πριν μερικές εβδομάδες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κράζοντας κυριολεκτικά την Τρόικα, δηλαδή εκεί έπεσε το κάξιμο της αρκούδας, ήταν πολλές χιλιάδες. Εν ενεργεία, γιατί ήταν τη στολή τους. Μάλιστα. Μήπως και αυτοί, θα πρέπει και αυτοί να κυνηγηθούν. Λοιπόν, η όλη ιστορία είναι, επειδή είναι βάλτη, τους ξέρουμε από παλιά και το μόνο που κάνουν είναι να τρόφιμοι των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ό,τι τους λένε από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να ιτηθεί πάση θυσία το ηθικό του Έλληνα στρατευμένου. Είτε εφέδρου είτε μόνιμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί? Για να υποταχθεί στη Χούντα που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και την Τρόικα. Είναι χουντικοί οι κύριοι, αλλά είναι υπέρ της υπερχούντας που λέγεται υπερκρατική ομοσπονδιακή οργάνωση χιτλερικού τύπου. Και επειδή δεν θέλουν ο ένας λαός μαζί με το ένστολο κομμάτι του να δημιουργήσει μια τέτοια ενότητα ώστε να αντιταχθεί στη Χούντα και να διεκδικεί στη δημοκρατία που του αρμόζει, για αυτό σπέρνουν την κινούν ή γίνονται λαγοί για να κινηθούν διαδικασίες ενάντια σε αυτούς που διεκδικούν το ένστολο κομμάτι του λαού στην πλευρά του λαού. Να διευκρινίσουμε εδώ τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στέλνει ένας φίλος, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο φίλος που το σκέφτεται. Είναι κι άλλοι, πολλοί. Σου λέει ότι εμένα αυτή η παρέλαση που έγινε με τις στολές δεν μου άρεσε, με τρομάζει. Γιατί αυτό που μου φέρνει, ας πούμε, στο μυαλό είναι ότι κάποιος κόσμος ζητάει από το στρατό να τον σώσει. Και επειδή είναι και πρόσφατο, ξέρεις, το σύνδρομο της Χούντας, όπου ο στρατός υποτίθεται βγήκε για να σώσει τη χώρα από τον κομμουνισμό ή οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και κάποιοι και παλαιότεροι, ίσως όχι τόσο οι νεότεροι, αλλά παλαιότεροι άνθρωποι, ναι, το συνδέουν, ξέρεις, είναι αυτές οι εικόνες. Λέει, βλέπουμε το στρατό
να κάνει με τις στολές του στο δρόμο και κάποιο κόσμο να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, να βγει ο στρατός να πάρει την εξουσία, γιατί το σκέφτεται και γίνεται μια σύνθεση λίγο περίεργη. Και ένα κομμάτι του κόσμου αυτό το φοβίζει και το τρομάζει. Δικαιολογημένα, λοιπόν, βέβαια, ναι, όταν γίνεται αυτή η σύνθεση. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά λιγάκι πρέπει να φύγουμε από τα συναισθήματα και τις επιφανειακές εντυπώσεις και να δούμε επί της ουσίας τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ανοιχτός πόλεμος στη χώρα. Mm-hmm. Και ένα από τα επίκεντρα του ανοιχτού πολέμου είναι ποιος θα ελέγξει τις ένοπλες δυνάμεις. Η επίσημη χούντα ή θα τραβηχτούν στον πλευρό του λαού. Αυτή είναι η μάχη. Η ίδια μάχη έγινε και τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 60, όποιος γνωρίζει τουλάχιστον την πολιτική ιστορία της χώρας, αυτή η μάχη παίχτηκε. Και τότε κάποιοι που λέγανε ότι ο ρόλος στρατός είναι ουδέτερος, ότι δεν μπορεί να αναμειγνύεται, ναι, στις διαδηλώσεις με την πλευρά του λαού, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι τότε οι αριστεροί, η ΕΔΑ κατά κύριο λόγο, επειδή ήταν σοβαρή πολιτική δύναμη, είχε βγει και από ένα ΕΑΜ, ήξερε δηλαδή πώς κινείται και πώς πρέπει να διεκδικείται μια εξουσία από το λαό, ναι, δεν άφηνε το στρατό στον απειρόβλητο, παρά το γεγονός ότι ήταν αντικείμενο κυνηγητού η ΕΔΑ, έτσι. Ήτανε, μιλάμε για ξερονήσια, ιστορίες τα λοιπά, η Μακρόνης ως ήταν... Λοιπόν, ακόμη μια ζωφερή πραγματικότητα. Όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την λοιπόν εποχή, ναι. Τότε όμως καλούσε τις ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και τότε καλούσε τις ένοπλες δυνάμεις στο πλευρό του λαού, όταν ο λαός είχε ξεκινήσει τα Ιουλιανά, είχαν ξεκινήσει τα Λιουανά, είχαν ξεκινήσει ο Ανένδοτος, το 1-1-4, όλες αυτές τις ιστορίες. Βεβαίως τότε το επίσημο μοναρχοφασιστικό καθεστώς που με τη φιλιακά κυριάρχησε στην Ελλάδα δεν επέτρεψε τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να μπορέσουν να πάνε στο πλευρό του λαού. Τους είχε. Και χάρης και στις, και χάρης και λόγω των αντίστοιχων παρεμβάσεων στις ένοπλες δυνάμεις της Ένωσης Κέντρου της εποχής εκείνης, με πρώτο τον κύριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τις συνωμοσίες τύπου Ασπίδα και τα δύο πράγματα, επέτρεψαν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις και σε άλλους μηχανισμούς να ελέγξουν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό τις ένοπλες δυνάμεις. Και έτσι είχαμε τη Χούντα. Η ίδια μάχη γίνεται και σήμερα. Γι' αυτό οφείλουμε ως λαϊκό κίνημα, ως λαός, δε παιδί μου, ναι, όχι μόνο να καλούμε, αλλά να τους αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα όταν κατεβαίνουν κάτω και αυτό που αναδεικνύουν το δημοκρατικό τους αίσθημα. Γιατί δεν ήρθανε με συνθήματα της Χρύσης Αυγής ή νεοφασιστικά εθνικιστικά συνθήματα. Κατέβηκαν κάτω φωνάζοντας μαζί να φύγουν οι Ναζί. Δεν κατέβηκαν κάτω για να σου πούνε ο πιο καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος. Όπως ένα χρυσάβγουλο, ναι, είχε έρθει στην εκδήλωση των εφέδρων με μια μπλουζίτσα και επειδή ήταν μαζί με ένα άλλο χρυσάβγουλο τους είχαν πετάξει στην άκρη οι εφέδροι. Ούτε καν τους αφήσανε να πλησιάσουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις τέτοια κινήματα μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, δεν είναι μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά τέλος πάντων που αναφέρω τις ένοπλες δυνάμεις, εσύ οφείλεις να τις υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν τις υποστηρίξεις, ο εχθρός είναι υπέρτερος. Δηλαδή η επιρροή, ναι, του εχθρού είναι πολύ πιο καθοριστική και θα πάρει τις δυνάμεις με το μέρος του. Και αν τις πάρει με το μέρος του, τότε είναι που θα αντιμετωπίσεις χούντα και μάλιστα χούντα παραδοσιακού τύπου, όπου θα χύνει αίμα στο δρόμο. Ο στρατός είναι κομμάτι μας, είναι κομμάτι του λαού και τον θέλουμε μαζί μας, με τον λαό. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί είναι τρελή η Πορτογάλη, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών της Πορτογαλίας, που αγκάλιασε τις ένοπλες δυνάμεις και τους επέτρεψε να εκφράσουν το εθνικό συνέστημα του πορτογαλικού λαού. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι τρελή αυτή. Δεν ζητάμε και από τα υπόλοιπα σώματα, από τα σώματα ασφαλείας. Όταν κάνουμε πορείες και λέμε στους ανθρώπους που είναι στα μάτια, στους αστυνομικούς που βρίσκονται στις πορείες, δεν τους λέμε αφήστε τα κράνη και τις ασπίδες και ελάτε μαζί μας. Το ίδιο λέμε και στο στρατό. Αυτό ακριβώς το ίδιο λέμε. Ελάτε μαζί μας. Βεβαίως. Στις πορείες, στους αγώνες που κάνουμε, έτσι. Ελάτε μαζί μας. Κοιτάξτε, όσο και να θέλει ο Κουβέλης και η συμμορία του να δει να ελέγχονται ένοπλες δυνάμεις, mm-hmm, από τα φιλαράκια της Μέρκελ και της Χουντάρας των Βρυξελών, αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Λοιπόν,
δεν θα επαναληφθούν τα Ιουλιανά και οι αποστάτες για να μας φέρουν τη Χούντα. Όσο και να θέλουν να είναι αποστάτες αυτοί οι τύποι του Κουβέλη, δεν θα μας φέρουν τη Χούντα παραδοσιακού τύπου. Αυτό το πράγμα τουλάχιστον ο λαός το έχει πάρει απόφαση. Τώρα, ο λαός είναι λογικό να ζητάει τη συνδρομή των ενόπλων των δυνάμεων. Για ποιο τον λόγο το σύνδεσμο? Γιατί πάντα όποτε υπήρχε θέμα μεγάλης απειλής, εσωτερικής ή εξωτερικής αυτής της χώρας, ο λαός ζητούσε τη συνδρομή των παιδιών του. Είναι τρελό, ήταν τρελός. Ήταν τρελός όταν κατέβηκε με τον Καλλέργη στο Σύνταγμα και ζητούσε Σύνταγμα. Ποιος ήταν ο Καλλέργης? Συνταγματάρης, διοικητής της φρουράς των Αθηνών. Δηλαδή, ήταν τρελός όταν κατέβηκε με τον Παπαδημητρόπουλο, τον συνταγματάρχη, Παπαδιαμαντόπουλο, συγγνώμη, τον συνταγματάρχη του Πυροβολικού και κατέλαβε τα ανάκτορα του Κουφού Βαβαρού. Τρελός ήταν και τότε. Τρελός ήταν όταν ζητοκράβγασε την ανατροπή του Γεωργίου μετά την ολοκληρωτική εθνική καταστροφή του 22, πάλι ο στρατός δεν προστάθησε. Δεν τους ζητοκράβησαν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του έθνους? Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή, να συμπεριλαμβάνουμε και των κομμουνιστών εκείνη την εποχή? Τρελαθούμε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε δελτίο, θέλω να απαντήσω στο φίλο μας το Σικελό, έτσι υπογράφει. Επειδή θέλει, λέει, να ενταχθεί στις τάξεις του ΕΠΑΜ. Θέλει να ενεργοποιηθεί. Ναι. Τέρμα, λέει, δεν μπορώ να... Η αναμονή και η κατάθλιψη. Λοιπόν, φίλε Σικελέ, και επειδή μας ρωτάς πού πρέπει να στραφείς, υπάρχει στο σελίδα του ΕΠΑΜ Χελάς, είναι πολύ απλή, epamhelas.gr, και εκεί θα βρεις όποια πληροφόρηση θέλεις, ώστε να πας κοντά και στους πυρήνες ή σε όποιο πυρήνα βρίσκεται κοντά σου. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι, να πούμε το εξής, ότι μια πληροφορία που έχει έρθει, που απαντάει και σε πολλούς ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα σχετικά με την αγωγή του ΕΠΑΜ, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό. Πολλοί εκφράζουν το φόβο τους, δικαιολογημένο φόβο τους, ότι μέχρι να τελεσυδικήσει η αγωγή μπορεί να υποστούν κυρώσεις από το ελληνικό κράτος, όπως επίσης και επιτοκιακές αυξήσεις των οφειλών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε βάλει την προθεσμία 14 του μηνός, ώστε να μπορεί να κινηθεί η πρώτη αγωγή, ώστε να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή μια αναστολή πληρωμής, και να μην υπάρξει τέτοιο θέμα μέχρι να τελεσυδικήσει. Γιατί ως γνωστόν, για να τελεσυδικήσει η απόφαση θα πάρει όντως, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Το πρώτο όμως που θα κάνουμε, και θα βγει μέσα σε 48 ώρες τα ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι λέει ο νόμος. Ναι, το αργότερο μια εβδομάδα, δεν μπαίνει περισσότερο. Ναι, ακριβώς, έτσι, ναι. Ο νόμος είναι 48 ώρες. Περισσότερο από μια εβδομάδα δεν μπορεί να τραβήξει, δηλαδή σωστό. Δεν μπορεί να γίνει σε 4 ή 5 μήνες αυτό. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό η πρώτη απόφαση, αυτό που θα κινήσει το νομικό τμήμα πρώτα, είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, που θα δίνει δηλαδή το δικαίωμα σε όσους έχουν καταθέσει αγωγή, το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί να απαιτήσει για αυτή την οφειλή τίποτα. Να μην μπορεί να κινήσει καμία διαδικασία ως ότου τελεσυδικήσει η απόφαση. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό σας εξασφαλίζει, ώστε ούτε πανωτόκια τόκοι θα μπουν στην οφειλή σας, ούτε θα κρατιώνται θα γίνεται κάποια παρακράτηση από μισθούς ή συντάξεις. Ωραία, λοιπόν. Και μια τελευταία είδηση που ήρθε λίγο πριν από λίγο από την Κόρινθο, είναι ότι ο δικηγορικός σύλλογος της Κορίνθου αποφάσισε να συνδράμει στην αγωγή του ΕΠΑΜ. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι για να ξέρουμε ότι εντάξει, μπορεί να υπάρξει. Ελπιδοφόρο. Όχι, πέρα από αυτό. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το εκτιμήσει. Προφανώς το θεωρούμε θετικό. Απλούστατα να δείξουμε ότι, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι μια στενή ιστορία που αφορούν, ας πούμε, μόνο τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ. Mm-hmm. Δεν αφορά μόνο όσους, ας πούμε, βεβαίως δεν παρακαλάμε κανέναν. Ο καθένας έχει συνείδηση αυτό που πάει να κάνει. Βέβαια. Η αγωγή αναφέρεται, η συμμετοχή στην αγωγή αναφέρεται σε αυτούς που πήραν την απόφαση να μην θυσιάσουν την οικογένειά τους, στους στοκογλύφους, στους δανειστές και στο πολιτικό το συλλογικό σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όποιος φοβάται να το κάνει αυτό το πράγμα, και πάλι κατανοητό είναι. Έτσι, δεν είναι, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι κατακριτέο, αλλά απλά να σκεφτεί ότι
Τώρα του ζητάνε 100. Αύριο θα του ζητήσουν 2.000 και θα του ζητήσουν πολύ χειρότερα πράγματα μέχρι να τον εξοντώσουν τελείως. Ναι. Αυτή η ιστορία είναι ακόμη στην αρχή της. Ως προς τις συνέπειες της. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έτσι. Και φοβάμαι τώρα σημαίνει ότι αύριο θυσιάζω τα πάντα. Και τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους καλούμαι εγώ να θυσιάσω? Ακριβώς. Δεν είναι ούτε το μέλλον των παιδιών μου, ούτε το μέλλον της χώρας μου. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ να το ξαναπώ ότι ο δικηγορικός σύλλογος της Κορίνθου αποφάσισε να συνδράμει σε αυτή τη συλλογική αγωγή. Εγώ πιστεύω ότι όσο γνωστοποιείται και σε περισσότερο στην περιφέρεια, θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι θα έρθουν μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Αντίστοιχα και συλλόγους, ιδιαίτερα αγροτικούς συλλόγους, αλλά και σωματεία τα οποία συζητούν αυτή τη στιγμή για να συμμετάσχουν από όλη την Ελλάδα και σαν φορείς πλέον. Σαν φορείς. Να βοηθήσουν, μάλλον δεν μπορεί να φορέα. Εντάξει, ναι. Αλλά σε αυτή τη διακίνηση της ιδέας για να πάρει παλαϊκό χαρακτήρα, να πάρει ένα παλαϊκό χαρακτήρα αυτή η αγωγή ενάντια σε αυτό το συλλογικό κράτος. Άλλωστε, ο πολιτικός στόχος αυτής της ιστορίας δεν είναι δικαστικός. Να γλιτώσουμε τώρα για να την πατήσουμε μετά. Όχι, βέβαια. Όχι. Είναι ένας πολιτικός στόχος. Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος? Πρώτον, να πούμε στο δοσυλλογικό σύστημα ότι μπάστα. Συγγνώμη, δεν είναι βέβαιο. Όχι, ιταλικό, είναι τελειώνει. Αυτή είναι, ναι, το νόημα του επιθέτου μου. Χρησιμοποιείται καταλήλως. Λοιπόν, ως εδώ και μην παρέκει. Να. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να του πούμε, ως εδώ δεν πάει άλλο. Δεν φτάνει. Θα βάλει εμένα μπροστά. Μπράβο. Εντάξει, λοιπόν. Και το δεύτερο στοιχείο είναι για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Αυτοί τρέμουν. Εμείς δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Το πιο σημαντικό από όλα. Και φαντάσου όταν το καταλάβουν αυτό, αυτοί. Ότι, παράνομοι. Δεν φοβόμαστε πια. Αυτοί είναι παράνομοι. Και ότι ξεκινάμε. Και τρέμουν. Και τρέμουν την οργή του λαού και τη δυνατότητά του να δικάζει αυτούς που τον προδίδουν ή που τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ίσα-ίσα μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, βαθιά ανάσα, από αυτό το ανελαίητο πελέκημα που δεχόμαστε καθημερινά και μετά να τα δούμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Πολύ πιο ορθολογικά, πολύ πιο ισορροπημένα και να δούμε πόσο μικρή είναι αυτή απέναντί μας. Αρκεί όλοι εμείς να είμαστε ενωμένοι. Να πω, επειδή έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα για 10 δεύτερα, ότι απάντησες και σε πολλά μηνύματα ανθρώπων που έχουν ένα άγχος ότι δεν θα προλάβουν να καταφέρουν τα χαρτιά τους. Επαναλαμβάνω ότι και το Σαββατοκύριακο θα λειτουργούν έτσι τα γραφεία αυτά που έχετε στα χέρια σας και τα βρίσκετε μέσα του epamhelas.gr ή στην ιστοσελίδα της εκπομπής εκπομπή.gr. Αλλά όπως έχουμε πει, δεν θα είναι η μοναδική περίοδος. Απλά βιαζόμαστε τώρα για να πάρουμε τα ασφαλιστικά μέτρα, να πάρουμε δηλαδή εκείνη την απόφαση που χρειάζεται ώστε να μπορεί να εξαιρεθεί ο συμμετέχων στην αγωγή από οποιοδήποτε καταλογισμό οφειλής που μπορεί να το κάνει συνέχεια, το κράτος. Θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι εδώ μαζί. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Λίγο μετά τις 2 εκπομπή ΑΕ, μαζί σας έως τις 2.30 ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα και συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS. Γράφετε ΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω email στο εκπομπή ΑΕ@gmail.com. Λοιπόν, έχω μια έκπληξη. Έχουμε μια έκπληξη και θα ξεκινήσω από αυτή. Ναι. Μας έχει στείλει. Αυτό να έχει στείλει email εσκιμός στην εκπομπή και ό,τι άλλο. Ακριβώς δεν είναι Εσκιμός, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ποιοι άνθρωποι τελικά μας ακούνε. Είναι ειδικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό θα πω μόνο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το όνομα. Θα πω όμως το μήνυμα. Και αυτό θα καταλάβει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο μέγιστο Δημήτρη Καζάκη. Και στην γλυκιά συμπαρουσιάστρια, γι' αυτό το διαβάζω. Γι' αυτό το διαβάζω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω να μιλήσω και ρώσικα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ένα σχόλιο λέει για τη συνέντευξη Ιβάν Σαββίδη σήμερα που είπε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δώσει το OK για να επενδύσουν οι Ρώσοι στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2013, η Ελλάδα θα έχει θετική ανάπτυξη. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, θέλει να το σχολιάσουμε, επειδή ως σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον έχει στρέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν ξέρω μήπως πρέπει να κάποια στιγμή να έρθει και εδώ να το συζητήσουμε, γιατί ανήκει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, να έχουμε τη ρώσικη άποψη για το ζήτημα του. Καταλαβαίνω ότι τα ελληνικά του είναι πολύ καλά.
ναι, το μέγιστος και την και το κλικιά στην παρουσιάστρια. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούμε να, ναι, να έχουμε μια πολύ καλή. Αν και φοβάμαι ότι θα έχει πολύ έντονη ρώσικη προφορά. Αλλά δεν μας πειράζει κανένα. Εμείς θα μπαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, εξοικειωμένοι είμαστε άλλωστε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν όντως έχει υποθεί κάτι τέτοιο από τον κύριο Σαββίδη, τουλάχιστον όσο το έχω. Όσο το έχει παρακολουθήσει. Το, ναι, ναι, γιατί δεν. Αδυνατό να παρακολουθήσω τη ρώσικη εκδοχή, καθότι δεν γνωρίζω ρώσικα, ή μάλλον τα ρώσικα μου είναι πάρα πολύ στοιχειώδη. Λοιπόν, τώρα, δεν αναφέρει όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε είναι λιγάκι δύσκολο να καταπιαστώ με το κατά πόσον θα υπάρξει αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά το θεωρώ υπερβολή. Δηλαδή, ναι. Να πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσημη ενεργία έτσι 25%. Yeah. Η ανεπίσημη είναι γνωστό που είναι. Που έχει φτάσει. Η GSL 30%, είναι σίγουρο ότι έχει ξεπεράσει το 30%. Λοιπόν, τώρα, η διεθνής εμπειρία μας λέει ότι μια τυπική οικονομία της αγοράς, όπως είναι η ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να αντιστρέψει τους όρους αυτής της ανεργίας, παραμένοντας τυπική οικονομία της αγοράς. Αυτό από πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε για παράδειγμα από την Ισπανία. Η Ισπανία εδώ και 15 χρόνια έχει ανεργία πάνω από το 20% του επίσημα. Και κυμαίνεται λίγο πάνω από την ανεργία. Θα την ξεπεράσουμε σύντομα. Δεν έχω καμία αμφιβολία, δεν έχω ανησυχία και άγχος σχετικά με αυτό. Το ίδιο και η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική και η Αφρική και η Ισπανία είναι οι δύο οικονομίες που για δεκαετία τώρα από την εποχή του Apartheid, ναι, μέχρι σήμερα έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργία, πάνω από 20% και 25%, τα διατηρούν τόσο υψηλά παρά το γεγονός ότι σαν οικονομίες είναι πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο δυναμικές από την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν ορισμένα ποσοστά πάνω από τα οποία δεν αντιμετωπίζεται η ανεργία παρά μόνο με δραστικά μέτρα κρατικών επενδύσεων. Δεν γίνει διαφορετικά. Δεν γίνει διαφορετικά. Δεν αλλάζει το μοντέλο. Δηλαδή, οι πολλαπλασιαστές, όπως έλεγε το Βελτανιτά μέχρι χθες, δεν λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο επενδυτικό πρόγραμμα μπορούν να έχουν υπόψη τους οι Ρώσοι και σε τι μέγεθος είναι αυτό που να μπορεί να αντιστρέψει τους όρους αυτούς της θετικής ανάπτυξης. Γιατί θετική ανάπτυξη δεν μας ενδιαφέρει τώρα να είναι θετικό το πρόσημο στο ΑΕΠ. Το θέμα είναι να έχει αντανάκλαση στην οικονομία τους της χώρας. Στην ανεργία, στην απασχόληση, σε επενδύσεις, έτσι. Πολύ βασικά πράγματα. Αυτό που φοβάμαι είναι το εξής. Αυτό που είπε στο συνέδριο του Economist ο πρέσβης της Ρωσίας, που λέει, κοιτάξτε, λέει, πάτε για ελεύθερο Αιγαίο, τι ρωτήσατε την Τουρκία για τα ενεργειακά. Ο ίδιος ο Ρώσος πρέσβης μας πρόχνει πώς θα εκεί προς συνεννόηση με την Τουρκία για τα ενεργειακά στο Αιγαίο, γιατί λέει, αν δεν έχετε ρωτήσει την Τουρκία για τα ενεργειακά, η Τουρκία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, οπότε θα έχετε πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, εάν μπαίνει έτσι το θέμα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μια απλή συνεννόηση με τη Ρωσία για κάποιες επενδύσεις θα μας έλυνε το πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται, η Ρωσία ενδιαφέρεται πρώτον για ενεργειακές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, και από ό,τι φαίνεται έχει βάλει και αυτή μάτι στο Αιγαίο. Στο μάτι του Αιγαίου, έτσι. Ναι. Και ταυτόχρονα στον τουρισμό. Καθότι έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Έχουν πια τα τελευταία χρόνια, νομίζω, υπάρχει τεράστια. Δικλίδα ασφαλείας για τον ελληνικό τουρισμό στην κατάσταση που έχει βρεθεί ο Ρώσος τουρίστας. Το ότι υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες. Αυτός όμως ο Ρώσος τουρίστας δεν είναι η καλύτερη ισορροή για τον ελληνικό τουρισμό, με την έννοια πια ότι δεν έχουν σταθερή ροή, δεν είναι υψηλή απόδοση για την οικονομία και μια σειρά άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να δούμε. Απλά είναι ότι καλύτερο μπορείς να έχεις μια κατάσταση που είναι τέτοια κρίση. Όταν δεν υπάρχει τίποτα. Για να έχεις σοβαρές επενδύσεις από ένα κράτος. Ναι. Ή μάλλον να έχεις μια διακρατικού τύπου συμφωνία με ένα κράτος και να είναι αυτό να έχει αντανάκλαση σε σοβαρές επενδύσεις. Απαιτεί όχι απλά το OK ενός πρωθυπουργού. Απαιτεί σοβαρό κράτος και από τις δύο μεριές. Και ναι, μεν εγώ δεν αμφισβητώ ότι η Ρωσία είναι σοβαρό κράτος. Τουλάχιστον, εντάξει, ας αποφασίσει ο Ρώσικος λαός, ας πούμε, τι είναι η Ρωσία. Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαρό κράτος. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι, όχι μόνο δεν είμαστε δεδομένο, δεν είμαστε σοβαρό κράτος. Δεν είμαστε καν κράτος.
είμαστε υποκατοχή. Να. Άρα, αν πάμε να κλείσουμε μια συμφωνία, αν μας επιτρέψουν να κλείσουμε συμφωνία με τη Ρωσία, γιατί ενδεχομένως η Γερμανία έχει στρατηγικές βλέψεις συνεργασίας με τη Ρωσία, και οι Αμερικανοί για τους δικούς τους λόγους να δώσουν διέξοδο σε κάποια ρώσικα συμφέροντα προκειμένου να τις επιτρέψουν να σαρώσει τη Συρία ή να. και να συνεχίσει την επέμβασή της μέχρι το Ιράν. Σωστά. Έτσι. Και έτσι να δώσει ένα κομμάτι και από τη Λία του Αιγαίου ή της ευρύτερης περιοχής και στους Ρώσους για να ησυχάσουν. Ναι. Λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία πάει να κλείσει το ελληνικό κράτος υπό τέτοιες συνθήκες με το Ρώσικο, θα είναι ετεροβαρύς και σε βάρος μας. Ναι. Από χέρι. Ανεξαρτήτως προθέσεων. Γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες. Είναι οι συνθήκες τέτοιες. Δεν μας επιτρέπουν να διαπραγματευτούμε εμείς. Είναι αυτό που λέγαμε και από την ΑΟΣ. Και με την ευκαιρία να απαντήσω και σε ένα φίλο που μου έστειλε, που έστειλε ένα mail, ένα στο SMS, που έλεγε το εξής. Εγώ δεν κατάλαβα, λέει, τελικά την ανακηρύσουμε μονομέρως. Όχι, δεν ανακηρύσσεται μονομέρως η ΑΟΣ. Ναι. Η ΑΟΣ είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση από τους γειτονές σου. Και δεν ανακηρύσσεται μονομέρως. Και εκεί μπλέκει το κουβάρι. Διότι αν ήταν, προϋποθέτει κράτος ο οποίος ξέρει να προασπίζει τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Έχει θεσπίσει κυριαρχικά δικαιώματα και τα προασπίζεται με διαπραγμάτευση. Εάν είσαι ένα κράτος υποκατοχή που έχει καταλύσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, να πας διαπραγματευτείς τώρα ΑΟΣ, τελείωσες. Ελεύθερο Αιγαίο, όπως λέει και ο Μημαράκης. Ελεύθερο, ναι. Ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο και ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Και το ίδιο με τις συμπράξεις. Mm-hmm. Χώρια, το ότι εφόσον είμαστε στην Ευρωζώνη, και μάλιστα με ειδικό καθεστώς και όλα αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπονται οι διακρατικού τύπου προγραμματικές συμφωνίες επενδύσεων. Επιτρέπονται τέτοιου τύπου συμφωνίες μόνο αν επωφελούνται οι ιδιώτες. Δηλαδή, οπότε δεν μπορεί να πάει το κράτος με το ρώσικο κράτος και να πει, κοιτάξτε να δεις, από κοινού συστήνουμε μια εταιρεία αξιοποίηση λογοναθράκου. 50-50 να πάμε, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων μπορούμε να κάνουμε έναν διακανονισμό, οτιδήποτε, μια μεικτή εταιρεία δηλαδή, κρατική μεικτή εταιρεία, η οποία για τους υδρογονάθρακες. Ποιος εκτός από τη Ρωσία και με άλλες χώρες, αλλά η Ρωσία έχει τεχνολογία, αντίληψη, έτσι, ωραία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί είμαστε στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν πρέπει να κλείσει τη συμφωνία το ελληνικό κράτος με το ρώσικο κράτος για τους υδρογονάθρακες, για να μπορεί να υποφεληθεί ο Κοπελούζος ή ο Χ Κοπελούζος. Με καταλαβαίνεις πώς έχουμε εγκλωβιστεί. Πώς έχουμε εγκλωβιστεί, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Και τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι η Ρωσία. Σε συνθήκες αυτές που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν θα δώσει κανένα τη μάχη για σένα. Πολύ δε μάλλον η Ρωσία. Επιστρέφουμε σε αυτό που λέμε πάντα. Ξέρεις, στέλνουν αυτά ο κόσμος, είναι αυτό που λέμε, ότι πιστεύει η Ρωσία, η Κίνα, ο Καζάκης, ο ξέρω εγώ ποιος, ξέρεις, θα τον σώσει. Καλά, στο Καζάκη, ας το ξέρω. Λοιπόν. Είδες πώς έβαλα, Ρωσία, Κίνα και εσύ. Τρεις υπερδυνάμεις. Κάποιος, τέλος πάντων, δεν είναι έτσι, ακριβώς. Αυτό λέω, ότι δεν υπάρχει, αν της δοθεί ευκαιρία τη Ρωσία να σε πατήσει στο λαιμό, θα σε πατήσει. Βέβαια, παιδιά, θα τα κάνει αυτά τα συμφέροντα. Αν έχει απέναντί τη ένα κράτο το οποίο σέβεται τον εαυτό του στα κυριακά δικαιώματα και μπορεί να τη δώσει ευκαιρία να κερδίσει, αλλά να κερδίσει για το κράτο το οποίο σε αμοιβαία υποφελή βάση, θα κλείσει τέτοια συμφωνία. Όπω έγινε για παράδειγμα με τη Βενεζουέλα. Με τη Βενεζουέλα έκλεισε μια εξαιρετική συμφωνία προ όφελο και τη Βενεζουέλα και προ την ίδια τη Ρωσία που απέκτησε πρόσβαση στην Λατινική Αμερική. Η οποία είναι ένας πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Ιστορικά η Ρωσία, έτσι, λοιπόν, είναι γνωστό αυτό. Α, εκεί όμως είχε ένα κράτος το οποίο δεν ήταν ούτε είχε επεμβολή στην κυριαρχία του, ούτε είχε ενδοτική πολιτική ηγεσία. Ναι. Και κέρδισε. Και μάλιστα τρέβαν τα μάτια τους οι Αμερικανοί πώς τους βρέθηκε η Ρωσία και με τέτοια τύπου συμφωνία. Και μάλιστα με κοινές ασκήσεις στόλων και στρατού Ρωσίας Βενεζουέλας. Δηλαδή τραλαθήκαν οι Αμερικανοί για τέτοια πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, λέω ότι τι μπορείς να γίνεις. Να περιμένεις από τη Ρωσία το ξανθόν γένος, ας πούμε, όπως λένε, κάτι τρελή, μη τρελή,
ή τέλος πάντων τι είναι αυτή, να μας σώσει. Ναι. Λόγω ιστορικά, το ότι είμαστε φίλοι, ότι ξέρεις χριστιανοί και όλα αυτά, δεν είναι έτσι. Κάθε κράτος έχει τα συμφέροντά του. Πολλοί δεν λοιπόν, πρέπει να προσκύσει αυτά. Έχει στρατηγικά συμφέροντα η Ρωσία σήμερα. Εδώ θέλει να παίξει στην περιοχή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Αλλά ξέρει ότι μεγάλη επέκταση είναι αυτή που κανονίζουν, εκτός και αν ο λαός της χώρας πάρει την τύχη στα χέρια του. Αν πάρει την τύχη στα χέρια του, θα πάνε να παίξουν με τον παίκτη που έχει κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι. Ελπίζω να μην τον προσβάλαμε τον σύμβουλο του κ. Πούτιν. Δεν τον προσβάλαμε. Εσείς νομίζω ότι θέσαμε και αρκετά ερωτήματα στα οποία θα θέλει να απαντήσει. Πιστεύω, ναι. Ελπίζω ότι θα θέλει να μας τα διευκρινίσει. Γιατί όπως είπες, είναι πολλά αναπάντητα. Οπότε, αφού μας παρακολουθεί και μας έκανε αυτή την τιμή να μας στείλει το μήνυμα. Ελπίζω να μας κάνει και την τιμή. Αυτή η εκπομπή, όποτε θελήσει. Εμείς είμαστε πάντα από κοινού. Να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, να μας πει και την ειδική άποψη που έχει η Ρωσία για τα ζητήματα αυτά. Και γενικότερα, για όλα όσα περνάει η Ελλάδα. Έτσι, ναι, την κρίση, ας πούμε, γενικότερα. Λοιπόν, όσο εσύ μιλάς, ξέρεις, εδώ η μία ωραία κοπέλα φεύγει και έρχεται η άλλη ωραία κοπέλα. Γίνονται ωραίες αλλαγές. Λοιπόν, πες σε παρακαλώ. Θα με ζηλεύουν πολύ. Εγώ γι' αυτό το λέω, ότι εργάζεται σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Λοιπόν, θα είσαι, μην θέλω να πω ότι θα είσαι όλο το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στη Θράκη. Επειδή ρωτάνε και πρέπει να πούμε λίγο το πρόγραμμά σου. Ναι, σήμερα το βράδυ φεύγω για Θράκη. Αύριο θα είμαι στην Ξάνθη στις 5 η ώρα. Αν θυμάμαι καλά, είναι η ομιλία μου στην Ξάνθη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Μάλιστα. Και την Κυριακή δύο ομιλίες, μία στις 11 η ώρα το πρωί στην Ορεστιάδα και μία στις 6 ώρα, στις 6.30 στην Αλεξανδρούπολη. Τη Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα είσαι Θεσσαλονίκη. Θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ωραία. Άρα θα είσαι επάνω. Θράκη, οπότε, Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, θα είσαι. Ναι. Δευτέρα υπάρχουν δύο επιλογές. Ναι. Να παίξουμε κονσέρβα. Όπως λέμε. Εντάξει, θα παίξουμε μια παλαιότερη εκπομπή. Και θα είσαι ζωντανά την Τρίτη. Έτσι, ναι, θα είσαι εδώ ζωντανά την Τρίτη. Λοιπόν, επειδή στέλνε διάφορα μηνύματα, εντάξει, κάντε υπομονή. Σήμερα σας έρχεται πάνω στη Θράκη ο κύριος Καζάκης. Ναι. Θα τα πείτε από κοντά, θα έχετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσετε για όλα από κοντά. Πριν καταρχήν δύο σχόλια. Σε ζηλεύω να πω, γιατί πηγαίνεις σε πολύ ωραία μέρη. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα τα δω. Μα το ξέρω, απλά λέω τώρα. Λοιπόν, αλλά έχω πάει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και, λοιπόν, και είναι και ωραίοι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Δύο σχόλια. Το πρώτο είναι, όποιος πιστεύει ότι θα πληρωθούν τα 550 εκατομμύρια από τις τράπεζες, νομίζω ότι είναι αφελής μέχρι ανόητος. Γιατί το λες, αφού υπάρχουν διευκρινήσεις. Ναι, διευκρινήσεις. Τώρα το θυμηθήκανε. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Λέει, το προβλέπει ο προϋπολογισμός. Τελικά βγήκε ο Σταϊκούρας και λέει, θα το συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, μα και αυτός επήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Αυτός προβλέπει, ναι. Δεν ήταν ο υπουργός. Ο Σταϊκούρας που. Το πρωί δόθηκε η εντύπωση ότι είναι ο Στουνάρας. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Μετά διευκρινίστηκε ότι είναι ο Σταϊκούρας. Δηλαδή, μην το θίγουμε τον άνθρωπο. Ο Στουνάρας, σου λέω, πρώτα θα παραιτηθεί από τούτη τη ζωή όλος ο ελληνικός λαός και μετά θα παραιτηθεί της Τρόικας ο κύριος Στουρνάρας. Λοιπόν, ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά είναι, αυτό, σας το εγγυώμαι, σας το υπογράφω, το λέω με σιγουριά, όχι χίλια, 2000%, ότι τα 550 εκατομμύρια δεν θα δουν ποτέ. Στην καλύτερη περίπτωση θα ανοιχτεί ένας ειδικός λογαριασμός με υποσχετική να δοθούν, δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ. Να. Λοιπόν, όπως δεν δόθηκαν και ποτέ. Και άλλωστε να σας πω κάτι. Κοντινή γιορτή, αλληλούια. Για να δούμε. Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού θα υπάρχει ειδικός πίνακας όπου θα κατανέμει οφειλές των τραπεζών και προσδοκίες ανάλογα με τη δανειοδότηση μέσω των εγγυήσεων και των ομολόγων που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο προς αυτές τις τράπεζες. Θα υπάρχει. Είδομε. Εγώ σου λέω θα τον πάρουμε δεν εξασφαλίζει τίποτα. Στα χέρια μας θα τον αναλύσουμε. Που και αυτό δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Απολύτως τίποτα. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει, έστω αυτό εγώ θέλω να δω. Ναι. Θα υπάρχει. Δηλαδή, πώς στηρίχθηκαν οι 4-5 νόμοι ενίσχυσης των τραπεζών, τι ανταλλάγματα έχει πάρει το ελληνικό κράτος και ποιες είναι οι προσδοκίες με βάση αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχει αυτός ο πίνακας. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είναι ο φαντομάς, δεν είναι πίνακας, είναι ο φαντομάς. Ναι. Έτσι, είναι όπως η. Το ψάχνουμε να το δούμε. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Δεύτερο,
Τώρα ναι. Θα ζητήσουμε καινούργια από τη Λαγκάτα να μας στείλει, διότι αυτή λέει είναι πειραγμένη. Χθες οπότε... είχε μια εκπληκτική τοποθέτηση ο κύριος Ταϊκούρας σχετικά με την οικονομική πολιτική που ακολουθείται. Mm-hmm. Περιθώρια άμεσης αλλαγής της συνταγής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται από την αρχή του προγράμματος στήριξης είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Από την ώρα που η Ελλάδα προσέφυγε στο μηχανισμό στήριξης και δεδομένων των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, ο χώρος σχεδιασμού πολιτικών είναι αυστηρά περιορισμένος και εξαρτημένος από το πλαίσιο συνεργασίας με τους εταίρους και τους δανειστές μας. Δηλαδή, μας έχουμε παραδοθεί ολοκληρωτικά. Και μετά λέει ηράκλεια η προσπάθεια με θυσίες 49 δισεκατομμυρίων, αλλά υπέστη ελληνική οικονομία τρομακτική ύφεση. Ξεπέρασε το 22%, η ανεργία το 25%. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί έχουμε παραδοθεί στους δανειστές. Τσολάκογλου. Τώρα, τι να πω. Είναι ποτέ δυνατόν. Ανευσχολιασμό. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ξέρεις, το δίνεις, ναι. Το παραδίδεις και... Λοιπόν, και τέλος πάντων ο Τσολάκογλου δύστυχος. Λέμε χαριτωμένα. Ναι. Το λέμε. Ηγείτηθηκε σε πόλεμο. Τούτη εδώ, σε ποιο πόλεμο ηγείτηκα. Για να καταλάβω δηλαδή, γιατί έχουμε παραδοθεί. Τέλος πάντων. Αποφάσισαν να μην κάνουν κανέναν πόλεμο αυτοί, να μην δώσουν καμία μάχη. Τόσο να πεθάνει ο ελληνικός λαός εν ειρήνη. Αυτοί αποφάσισαν να μην δώσουν τη μάχη. Λοιπόν, γιατί να πεθάνει πολεμώντας για τα δικιά του. Να πεθάνει εν ειρήνη. Και ευτυχισμένος με το ευρώ να το βλέπει σε εικόνισμα, διότι στο τσέπι του δεν πρόκειται να το δει. Θα μας βάζουν και το ευρώ, ξέρεις, δίπλα θα μας. Λοιπόν, σε λίγο ναι. Από τον Άγιο Πατάπιο στον Άγιο Ιερόθεο στο Άγιο Ευρώ. Στο δηλαδή Άγιο κατευθείαν. Ευρώ. Το θέμα είναι ότι να ξαναθυμίσουμε, επειδή έγινε μεγάλο σχολιασμός περί του λάθους που έκανε το ΔΝΤ. Οφείλω να ομολογήσω ότι μετά την αναγνώριση του λάθους που έκανε το ΔΝΤ, εγώ κοιμάμαι πιο ήσυχος. Διότι στο World Economic Outlook Οκτώβριος 2012, ναι. Το ΔΝΤ λέει εντάξει. Πέσαμε έξω σε εκτιμήσεις μας. Μάλιστα. Ναι. Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές που χρησιμοποίησαμε ήταν λάθος. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο, για κάθε 1% μείωση του εισοδήματος που θα επέφερε η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτά μειώσει, οι λιτότητες δηλαδή, ναι, που εφαρμόζει, ναι, ναι, που επιβάλλει το ΔΝΤ, θα αφαιρούσε 0,5 εκατοστιαίες μονάδες από την οικονομία. Αυτό υπολόγιζε αρχικά το ΔΝΤ. Mm-hmm. Αλλά λέει το ΔΝΤ πέσαμε έξω. Γιατί λέει με δείγμα 28 οικονομίες τελικά αυτοί οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές κοιμάρθηκαν από 0,9 στο 1,7 έως 1,7 από 0,5. Πρώτο ερώτημα. Καλά ρε παιδιά. Πόσα χρόνια σας πήρε για να αντιληφθείτε ότι πέσατε έξω. 5 χρόνια ύφεσης. Μπράβο παιδιά, έγκαιρα το αντιληφθήκατε. Και μετά μου λες για τους δημόσιους υπαλλήλους και το κράτος στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή καλά. Με 5 χρόνια υστέρησης. Δηλαδή τι να πεις. Δεύτερο. Κατά τα άλλα αυτοί είναι οι οργανωμένοι που μας θα μας φτιάξουν εμάς. Όχι αυτό. Ο δημόσιος υπαλλήλος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Ναι. Αυτοί πληρώνονται με κάτι εκατομμύρια. Δεν το συζητάω. Δεύτερο. Πού είναι οι μελέτες ρε παιδιά. Που καθορίζουν ότι όταν ζητάς μείωση εισοδήματος 1% από μια οικονομία, ο πολλαπλασιαστής θα είναι 0,5 στην οικονομία. Mm-hmm. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν εφαρμόζω 1% λιτότητα, 1 δισεκατομμύριο λιτότητα, από την οικονομία αφαιρούνται 500 εκατομμύρια. Έλα όμως που δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λέω, αυτό το σχετισμό, αυτό τον πολλαπλασιαστή, ναι, πώς λένε. Λοιπόν, πού το βρήκατε ρε αδερφιά. Μελέτες. Ποιες ήταν οι μελέτες που δείχνανε ότι αυτό και έτσι λειτουργεί. Η μελέτη του η World Economic Outlook, το World Economic, λέει, είναι άτυπα τα στοιχεία με βάση τα οποία έγινε ο πολλαπλασιαστής. Okay. Δηλαδή, κάποιος καπνίζοντας τσιγαράκι και τρώγοντας κράκερς, σκέφτηκε ας χρησιμοποιήσουμε το 0,5. Ωραίο φαίνεται. Καλό είναι. Λοιπόν, και το χρησιμοποίησανε. Και τώρα λένε, μας βγήκε έξω. Δεύτερον. Δεν είχε κάνει καλή μαντεψιά. Τον ίδιο συντελεστή το χρησιμοποιούν για όλες τις οικονομίες στις οποίες επεμβαίνει το ΔΝΤ. Α.
και μένω ένα. Φασόν δηλαδή. Έλεος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν ήταν αυτοί εδώ για να λάβαν την Ελλάδα, mm-hmm. ξέρεις, αυτοί οι εξειδικευμένοι, οι ειδικοί οικονομικοί εγκέφαλοι, mm-hmm. οι οποίοι ήρθαν εδώ να μας σώσουν, δεν κάναν ούτε καν τον κόπο να κάνουν μια στοιχειώδη μελέτη στην ελληνική οικονομία και να βγάλουν τους πολλαπλασιαστές που αφορούν την ελληνική οικονομία. Ήτανε τόσο δύσκολο να το κάνουν. Υπήρχε, πώς θα το πούμε, έπρεπε να καταναλώσεις τόνους ουσίας για να το δει. Όχι, είναι τόσο απλό όσο. Μα δεν νομίζω ότι τους ενδιέφερε αυτό εκεί είναι. Εκεί είναι. Αλλά το λέμε λαού να το καταλάβει κάποιος που ξεκάθαρο... δεν είναι ουσιασμένο. Μπράβο, πόσο ξεκάθαρο είναι ότι ωραία. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά τέλος πάντων το τελευταίο απ' όλα είναι, τέλος πάντων, τι κάναν τα παιδιά. Ένα λάθος, ένα πολλαπλασιαστή. Σιγά τα ΟΑ. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή, τι αναθέσαμε έναν μηχανικό, σαν ένα μηχανικό, να φτιάξει μια γέφυρα. Ναι. Αυτός λοιπόν βάζει κάτω το πρόγραμμα υπολογισμού, οπλισμού και μπετών στη γέφυρα και κάνει λάθος στους πολλαπλασιαστές. Ναι. Ένα λάθος κάνανε κι αυτοί. Ναι. Υποτιμά τον οπλισμό της γέφυρας και τον μπετών της. Και βεβαίως, πολύ δικαίως θα αναρωτηθούμε όλοι. Ένα λάθος στον πολλαπλασιαστή. Πολλαπλασιαστές και συντελεστές. Είναι συντελεστές. Λοιπόν, κάτι συντελεστές τώρα σε κάτι εξισώσεις, ας πούμε, γίνανε λάθος. Και τι έγινε. Κανένα πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτοί που θα περάσουν τη γέφυρα και μόλις θα περάσουν θα γκρεμιστεί η γέφυρα μαζί με αυτούς. Ναι. Και τότε θα ψαχνόμαστε όλοι. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με την ελληνική οικονομία. Πέντε χρόνια απίστευτης εξαθλίωσης, πρωτοφανούς ύφεσης. Mm-hmm. Έτσι. Και μας λένε, κάναμε λάθος τον υπολογισμό. Λοιπόν, συγγνώμη, δύο πράγματα. Δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας του Δελτανιτάφ και της Τρόικας όταν σου λέει ότι κάναμε λάθος. Και 3.000 άνθρωποι τουλάχιστον αυτοκτόνησαν αδίκως. Και έχει τον ίδιο ένα μηχανικό. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην ανεργία αδίκως. Όταν έχεις ύφεση που κανονικά πρέπει να είναι διψήφια, αλλά κάνεις τον κύριο Γεωργίου, ξέρεις το Δέλτα Νητάφ και αυτός. Ναι. Είναι από τους ειδήμονες, τους εγκέφαλους, τους που, ναι. επιστήμονες αυτούς που ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενό τους. Έτσι. Λοιπόν, μας το παρουσιάζει στο 7%, 7,1% την ύφεση. Λοιπόν, και εκεί λάθος. Μήπως με αυτό το λάθος να ξαναναστήσουμε τους νεκρούς, να επαναφέρουμε τα θύματα. Μήπως με αυτό το λάθος θα ξαναβρουν δουλειά οι άνεργοι. Mm-hmm. Όχι. Γιατί κάνανε το λάθος στους συντελεστές, αλλά συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Και μάλιστα το αστείο της όλης ιστορίας είναι ότι στους πίνακες που παραθέτουν για τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, mm-hmm. οι συντελεστές, οι πολλαπλασιαστές δηλαδή που χρησιμοποιούν για να κάνουν πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία, το 12, το 13, το 14, να, εντάξει, να. Είναι οι παλιοί πολλαπλασιαστές, ο 0,5. Πολύ ωραία. Δηλαδή, ναι, εντάξει, το ξέρουμε, έχουμε κάνει λάθος, ναι. Δηλαδή, είναι σχιζοφρένεια, παραλογισμός, αλλά αυτή δεν τίθεται για αυτούς κανένα θέμα αξιοπιστίας, όχι. Τίθεται θέμα μόνο για την Ελλάδα. Απολαμβάνουν, συνεχίζουν και απολαμβάνουν. Γιατί εμείς είμαστε διεφθαρμένοι. Ναι. Οι ανεπρόκοποι, είτε μπέληδες, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά. Που πρέπει να έρθουν αυτοί να μας μάθουν μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, να μάθουμε πώς χειριζόμαστε την οικονομία. Ναι. Εγώ από κακομοίρης, άσχετος του δημοτικού. Mm-hmm. Έτσι. Το ομολογώ. Λοιπόν, από το 10 είχα προβλέψει το πώς θα πάει η οικονομία. Τους πολλαπλασιαστές της ελληνικής οικονομίας τους έλεγα από τότε. Οποιοςδήποτε μπορεί να διαβάσει το βιβλίο μου, τη Συλλογή των Άνθρων από εκείνη την εποχή, θα το δει. Αυτό το πράγμα, οποιοδήποτε θα μπορούσε να το κάνει με στοιχειώδη τριβή, με οικονομικά δεδομένα mm-hmm. και στοιχεία, mm-hmm. θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, με εξαίρεση τα μεγάλα μυαλά που έχουν κληθεί να μας σώσουν. Τα μήπως οποία αμείβονται με εκατομμύρια. Βεβαίως. Μήπως τελικά παίζεται για ένα, να άλλο κάνουν παιχνίδι, αυτό ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τελικά που λέμε και φωνάζουμε από την αρχή, ότι το νου τους, ο νους τους είναι στο κεχρί. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς να πάρουμε την περιουσία σου και όχι το πώς θα φτιαχτεί η οικονομία. Και πώς θα σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, ναι, πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη, πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη. Την Τρίτη θα είμαστε πάλι ζωντανά εδώ, καθότι ναι. ο Δημήτρης Καζάκης θα κάνει μια περιοδία στη Θράκη. Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσεις κάπου, επειδή είχα μηνύματα, είπα Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα. Ναι, θα γίνει μια συνάντηση τη Δευτέρα το βράδυ, ναι. Σε χώρο που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ωραία, θα το μάθετε, παιδιά, είμαι σίγουρη. Μέχρι τότε. Σίγουρα οπωσδήποτε θα έχει ένα. Θα
θα έχει ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει. Λοιπόν, δεν μας είναι τώρα εύκαιρο. Θα το δείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ. Είναι βασικά μια συζήτηση που θα γίνει, μια ευρεία συζήτηση που θα γίνει με μέλη και φίλους του ΕΠΑΜ βασικά. Ωραία. Για την ανάγκη ανασηκώσει επανεκκίνηση, να το πούμε έτσι, τη δουλειά Θεσσαλονίκη. Με δεδομένο ότι έχει επεκταθεί εξαιρετικά η δουλειά του ΕΠΑΜ στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε στο epamhellas.gr περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη συνάντηση. Ή από τους φίλους και τα μέλη του ΕΠΑΜ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και την Τρίτη πάλι κοντά σας, ζωντανά εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, παιδιά.